Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Σταμάτη. Γεια σου φίλε Κώστα. Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε ζωντανά στο Hangout. Ζωντανά στο κανάλι εδώ πέρα. Πολύ περίπου το Hangout. Ναι. Και έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτήσεις πάλι για να τις συζητήσουμε παρέα. Ακούς βέβαια σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, έτσι. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και μη. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι ο διαλογισμός και θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης για κάποιους τρόπους διαλογισμού. Πώς μπορούμε να διαλογιστούμε. Είναι κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο τώρα τελευταία. Σε κοιτάμε και την κάμερα κιόλας. Κοίταξε να δεις, φίλε μου, τι γίνεται. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέμε διαλογισμός, που έχουμε κάνει και μερικά βίντεο πάνω σε αυτό, είναι εκείνη η κατάσταση, την οποία θα έλεγα η στιγμή είναι φιλική μαζί σου. Και όταν κάποιος είναι πολύ φίλος σου, τι κάνεις, συμπεριφέρεσαι ελεύθερα. Γιατί δεν έχεις κάτι να σκεφτείς, να δράσεις, να κάνεις. Θα λέγαμε είναι εκείνη η αρμονία μέσα μας, εκείνη η στιγμή αρμονίας, που ευθυγραμμιζόμαστε και όλη η αταξία απ' έξω υποτίθεται ότι γίνεται σε τάξη. Γίνεται μια τάξη. Όλη η αταξία γίνεται μια τάξη. Γιατί εμείς διευρυνόμαστε και το βλέπουμε όλο σφαιρικά. Αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα, στα πρώτα βήματα, να απομονώνονται και να κάθονται σε ένα είδος απομόνωσης, γιατί αυτό είναι ο διαλογισμός που ο κόσμος ο περισσότερος μαθαίνει, δεν είναι ουσία του διαλογισμού. Δεν είναι μόνο η απομόνωση, παρά ευθυγράμμιση στο εδώ και τώρα. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, το θέμα είναι να μπορείς να εστιάζεις και το νου σου και όλο σου το είναι σε αυτό το πράγμα που κάνεις και να μπορείς να βγάζεις την απόσταση από αυτό και να είσαι ταυτισμένος, σε εισαγωγικά το ταυτισμένος, με την έννοια ότι είσαι ένα με αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θες να γίνεις ένα με όλο τον ολικό εαυτό σου, καλώς. Αρκεί να μην ξεχνάς ότι το πρώτο κομμάτι είναι σε εισαγωγικά η απομόνωση μέχρι να καταλάβεις και να μπορείς να διαλογίσεις, θα λέγαμε, στη στιγμή, που σημαίνει στο τώρα, που σημαίνει να κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί περισσότερο, να είσαι αυθεντικός. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της αυθεντικότητας. Όχι να κλείνεσαι κάπου, ούτε να φεύγεις κάπου, ούτε να φεύγεις από την πραγματικότητα, ούτε να πας με το ζόρι να εσχάσεις το νου. Γιατί κάθε είδους στην πραγματικότητα πολέμου και αντίδρασης δεν ανήκει μέσα στο διαλογισμό, θα λέγαμε. Γιατί κάθε φορά που θες να απομακρυνθείς από κάτι, κάθε φορά που έχεις μια προσπάθεια για να κάνεις κάτι, για να γίνεις κάτι άλλο, αυτόματα αυτό δεν είναι εκείνο, θα λέγαμε, ο στόχος του διαλογισμού. Ο στόχος του διαλογισμού ή της προσευχής, έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ότι είναι η εναρμόνιση στο εδώ και τώρα. Η εναρμόνιση με το θείο, με τον λόγο. Αν καταλαβαίνεις λοιπόν τι λέω, κάθε τι που είναι πάνω στον ενθουσιασμό σου, κάθε τι που είσαι ολικά εκεί, μέχρι να βρεις το μέγιστο εαυτό σου πραγματικά και τη θέση σου εδώ που είσαι, αυτόματα αυτό είναι το πράγμα είναι στην πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος διαλογίζεται. Αυτό είναι σε πολλές βαθμίδες. Οπότε τρόποι διαλογισμού τι είναι. Αν σε ευχαριστεί να μπαίνει σε μια γαλήνη, μπαίνει σε μια γαλήνη, αλλά βάλ τα όλα μαζί. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν που πολλοί μπερδεύουν για τον διαλογισμό είναι να προσπαθούν να πειθαρχήσουν το νου, να τον ησυχάσουν το νου. Έτσι. Αλλά όλο αυτό πρέπει να γίνει μέσω της κατανόησης των διαφόρων πραγμάτων που κάνουν το νου μας αυτό που το πράγμα που είναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ύπνωση για να ξυπνήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε την αντίθεση, πρέπει να καταλάβουμε το κάθε τι, έτσι, το άσπρο για να καταλάβουμε το μαύρο για να καταλάβουμε το άσπρο. Οπότε θα έλεγα, ο σωστός διαλογισμός δεν είναι τίποτα άλλο από μια σωστή παρατήρηση, μέσω της οποίας εμείς είμαστε στο εδώ και τώρα, είμαστε σε μια άμεση κατανόηση, σε μια μέγιστη αποδοχή και όχι να φεύγουμε, να ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Αυτή είναι όλη η ουσία του διαλογισμού. Έτσι τουλάχιστον την καταλαβαίνω εγώ. Okay, με κάλυψες, γιατί εντάξει, και πολλοί κόσμος όταν λέμε διαλογισμό σκέφτονται κατευθείαν γιόγκα και τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, ενώ ουσιαστικά μπορείς να διαλογιστείς οπουδήποτε, να κάνεις οτιδήποτε διαλογιστικά, ας πούμε. Έτσι, ο κόσμος έχει βάλει στο μυαλό του ορισμένες πεποιθήσεις και κάθε φορά
που ορισμένες λέξεις αντιχούν μέσα τους, έρχονται όλη η σύνδεση με αυτές τις λέξεις των πεπιθήσεων που έχουν φτιάξει. Επομένως, μπαίνουν μορφές γιόγκι, μπαίνουν μορφές εκστασιασμού, μπαίνουν μορφές κάποιος που μπαίνει σε κατάσταση σάματ και ξεφύγει τελείως από εδώ, μπαίνουν μορφές ότι είσαι σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι που μπορείς να τα πετύχεις, αλλά δεν είναι η ουσία του διαλογισμού. Η ουσία του διαλογισμού είναι μόλις φτάσεις στο σάματ, να ξανάρθεις εδώ πέρα, έτσι, εκστασιασμένος για να μάθεις να είσαι σε αυτή τη δόνηση της ένωσης στο εδώ και τώρα. Όχι να αποβάλεις τη φύση σου, παρά να την καταλάβεις τη φύση σου, να εναρμονιστείς. Γιατί αλλιώς είναι πόλεμος με τη φύση σου. Και εμείς δεν θέλουμε τον πόλεμο με τη φύση μας. Θέλουμε την εναρμόνιση και την κατανόηση, έτσι, και την ειρήνη με τη φύση μας. Ωραία. Ωραία, να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, που έχει να κάνει με το μεγάλο κόλλημα, ας πούμε, που υπάρχει στον κόσμο αυτή την εποχή και για πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια. Κόλλημα με το σεξ και το φαγητό. Θέλω να μας πεις λίγα πράγματα για αυτό το πράγμα. Ωραία ερώτηση αυτή. Γιατί οι άνθρωποι κολλάνε, είπες, με το σεξ και το φαγητό. Οι άνθρωποι κολλάνε με το σεξ και το φαγητό. Άρα θες να μου πεις με λίγα λόγια, εγώ το παίρνω έτσι, γιατί οι άνθρωποι, έτσι, κολλάνε με την ειδονή. Γιατί οι άνθρωποι κολλάνε με την ευχαρίστηση. Γιατί οι άνθρωποι κολλάνε με την πληρότητα του επίπεδου που έχουν εστιασμένη τη συνείδησή τους. Mm-hmm. Λοιπόν, κάθε φορά, λοιπόν, για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να καταλάβουμε, όπως είπες, σεξ και φαγητό. Πρέπει να δεις, το ένα είναι το σεξουαλικό μας όργανο, που είναι το πιο ευαίσθητο σε όλο το κορμί μας, και το άλλο είναι η γλώσσα, που είναι το πιο ευαίσθητο στο κεφάλι, έτσι. Υποτίθεται για τις λεπτομέρειες της 3D κατάστασης, έτσι. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι κολλάνε εκεί. Γιατί είναι το πιο ευαίσθητο όργανο. Επομένως, από εκεί πέρα την πιο μεγάλη ειδονή ευχαρίστηση. Είτε από το στόμα, είτε από τα σεξουαλικά όργανα. Όταν όμως ο άνθρωπος ενεργοποιήσει άλλες αισθήσεις, που είναι παραπάνω ακόμα και από τη γλώσσα, ακόμα και από το σεξουαλικό μας όργανο, ευαίσθητες, πάνω απ' όλα θα μπορέσει να δώσει ένα άλλο είδους πληρότητας, ένα άλλο είδους ευτυχίας. Αν ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι, θα λέγαμε, κατοδιαφραγματικός, με την έννοια ότι η εστίασή του είναι στα κατώτερα, θα λέγαμε, κέντρα εισδροής ενέργειας, θα καταλάβεις, λοιπόν, από εκεί ότι εκεί θα βρίσκει την πληρότητα, στα κατώτερα κέντρα ενέργειας, σε αυτό που η συνείδησή του ονομάζει φαγητό. Όλο το άλλο φαγητό, το ενεργειακό, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή που δεν περνάει στην αντίληψη, δεν θα νιώθει και τη χαρά, δεν θα νιώθει εκείνη την απόλαυση. Άρα, λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι κλειστοί στην αγάπη δεν μπορούν να νιώθουν απόλαυση με την αγάπη που τους προσφέρει ο άλλος. Βλέπεις, οι άνθρωποι που είναι κλειστοί και είναι, θα λέγαμε, πιο εξωτερικής φύσεως, πιο πολύ στις πέντε αισθήσεις, θα ψάξουν εκεί την ευχαρίστηση και την πληρότητα. Ο άνθρωπος όμως που αφυπνίζει, γίνεται πιο ευαίσθητος στην ενέργεια, βλέπεις, θα ξεπεράσει την μηχανικότητα, θα λέγαμε, την απόλαυση της γλώσσας, θα ξεπεράσει την απόλαυση του σεξ. Με ποια έννοια, όχι ότι δεν καταδικάσει, αλλά να αρχίζει να γεύεται ένα άλλο φαγητό που είναι πολύ πιο ποιοτικό. Όταν, λοιπόν, ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει εκεί, είναι φυσικό, βάζοντας την αιστεία της συνείδησής του στις πέντε αισθήσεις, πιο πολύ να του αρέσει, καταλαβαίνεις, και να κυνηγάει πιο πολύ πιο την απόλαυση των πέντε αισθήσεων. Γι' αυτό οι άνθρωποι κολλάνε με το σεξ, γι' αυτό οι άνθρωποι κολλάνε με το φαγητό. Έτσι. Ναι, γενικότερα οι άνθρωποι κολλάνε, προφανώς, με πολλά πράγματα και ταυτίζονται. Επίσης, και αυτό μου κάνει πάσα και για την επόμενη ερώτηση. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε όταν είμαστε ταυτισμένοι με κάτι ή όχι? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, η ερώτηση λέει πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε ταυτισμένοι. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε, έτσι, την ταύτιση. Βλέπεις, έχουμε εδώ πέρα δύο πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε. Το πρώτο σημαίνει καταλάβω και το άλλο σημαίνει ταύτιση. Ας πιάσουμε, λοιπόν, το πρώτο. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, πρέπει να λέμε ότι κάτι το χωράμε μέσα στο αντιληπτικό μας επίπεδο, στο επίπεδο που έχουμε αντιληφθεί. Εκείνη την ώρα εμείς που έχουμε ταύτιση όμως, κατά τη δική μας έννοια, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ότι είμαστε ένα είδος μη αντίληψης. Με ποια έννοια το λέω? Μία αντίληψη της ολικής κατάστασης, έτσι, της ολικής κατάστασης της δικιάς μας. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι κάθε φορά που λέμε ταύτιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ενέργεια που έχει
φτιαχτεί για να μπορέσουμε εμείς να εστιάζουμε ακριβώς και να νιώθουμε ένα και το αυτό με ένα τύπο ενέργειας. Κάθε φορά λοιπόν εμείς που ταυτιζόμαστε είναι για να γίνουμε ένα με αυτόν τον τύπο ενέργειας. Κάθε φορά όμως που αυτή η ενέργεια μέσα μας δεν μπαίνει εκεί που πρέπει να μπει, δηλαδή στο κέντρο μας, δεν έχει χωνευτεί έτσι όπως πρέπει να χωνευτεί, δηλαδή να γίνει πραγματική συνειδητή εμπειρία, δεν έχει κατανοηθεί, δηλαδή μέσω αυτής της εργασίας, της επεξεργασίας που μπορεί να κάνει ακόμα και το διονυτικό μας βάσει αυτού του σεναρίου που περνάμε, καταλαβαίνεις ότι ξανά και ξανά και ξανά η ταύτιση δεν φεύγει μόνο και μόνο γιατί ακόμα μας χρειάζεται μέχρι να καταλάβουμε και συνεχώς επειδή εμείς όταν ταυτιζόμαστε δεν κάνουμε την εργασία που πρέπει, αφήνουμε τον εαυτό μας να ολιστήσει σε μια μηχανικότητα. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η ταύτιση δεν είναι κακό, απλώς εμείς έχουμε μια αρνητική έννοια για αυτή γιατί θέλουμε να την ξεπεράσουμε. Η εργασία πρέπει να κάνουμε μετά την ταύτιση μας δίνει όλη αυτή την ευχάριστη κατάσταση να δούμε εκτός αυτό που πριν βλέπαμε εντός. Δηλαδή, να δούμε εκτός, σαν παρατηρητές, χωρίς κρίση, αυτό που βλέπαμε εντός, εστιασμένοι, έτσι, σαν πρωταγωνιστές, πάνω σε μια συγκεκριμένη δόνηση. Όταν λοιπόν εμείς καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι στην πραγματικότητα αυτό που λέμε ταύτιση δεν είναι μόνο, όπως όλα τα πράγματα, η αρνητική έννοια, αλλά είναι το να γινόμαστε ένα με κάθε τι. Το θέμα είναι πώς μπορούμε μετά, από τη στιγμή που γινόμαστε ένα, να βγαίνουμε από αυτό και να γινόμαστε ένα με κάτι άλλο, μια άλλη συχνότητα, μια πιο ψηλή συχνότητα. Και μετά αυτό μάθουμε πραγματικά, εξυνειδήσεως, δηλαδή αυτόματα, θα επιλέγουμε τι είναι καλύτερο για μας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει μέσα μας, γιατί κανείς δεν θέλει το κακό του συνειδητά. Όλοι ασυνείδητα κάνουν τα σφάλματα, γιατί ξεχνά τον εαυτό τους. Όταν πάρεις κάτι πραγματικά μέσα σου, πραγματικά όμως μέσα σου, έτσι, και έχεις πραγματικά σώμα και ψυχή θεμελιώσει αυτή την ενέργεια μέσα, τότε δεν χρειάζεται να επιλέξεις. Βλέπεις, χάνεται η επιλογή. Με ποια έννοια, με τις σκέψεις αμφιβολίας, αυτή η επιλογή χάνεται. Έρχεται κατευθείαν η δράση. Γιατί το ξέρεις και η συνείδησή σου θα μιλήσει. Αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, και αυτό θέλουμε να πετύχουμε εμείς. Άρα ξεκινάμε λοιπόν και λέμε ναι μεν να φεθώ, να ταυτιστώ, να επεκταθώ, να δω τον εαυτό μου ολικά. Απ' την άλλη όμως πρέπει να καταλάβουμε και πώς να το παίρνουμε αυτό και αυτόματα αυτό έχουμε πάρει εμπειρικά και δεν έχουμε βάλει μπροστά τύχη, δεν έχουμε βάλει κρίσεις, δεν έχουμε βάλει stop, δεν έχουμε βάλει φόβους και το αφήσουμε να πάθουμε ό,τι να πάθουμε, να περάσουμε ό,τι να περάσουμε, χωρίς στη μέση να μπαίνει το εγώ, τότε η ταύτιση, η παρατήρηση γίνεται πραγματικά ένα είδος μάθησης και σε βοηθάει να ανέβεις στο επόμενο σκαλί. Αν όμως κάθε φορά εμείς λέμε ότι ζω τη ζωή μου μέσα από το εγώ, ζω τη ζωή μου μέσα από κρίσεις, ζω τη ζωή μου μέσα από τα διάφορα πράγματα που στην πραγματικότητα δεν με αφήνουν να ταυτιστώ θετικά, γιατί ποτέ δεν παίρνω, ποτέ δεν γίνομαι ένα, ποτέ δεν αγαπώ, ποτέ δεν γνωρίζω πραγματικά, γιατί όλο έχω πρίσματα και αντιστάσεις και δεν είμαι σαν το Σοκράτη να λέω ένα ξέρω, δεν ξέρω τίποτα και να πηγαίνω κενός, ώστε να το λάβω ολικά μέσα. Εκείνη την ώρα η ταύτιση, θα λέγαμε, γίνεται αρνητική, γιατί δεν κάνουμε δουλειά με αυτή και αφινόμαστε σε ένα κύκλο συνεχών επαναλήψεων μέχρι που η διάλυση, δηλαδή τι, η έλλειψη της ενέργειας πλέον πάνω σε αυτό το πράγμα, είτε λέγεται μέρας, ζωής, ώρας, χρόνων, εσαρκώσεων, έτσι, μας φέρνει εκείνο τον πόνο που συνεχώς τα λάθη μας προσφέρουν για να μας οδηγήσουν σε εκείνη την κατάσταση να μπορούμε να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Ή, σε εισαγωγικά, να το περάσουμε, έτσι όπως το λέω εγώ, ολικά κάτι, χωρίς να βάζουμε μπροστά πρίσματα, ώστε να το μάθουμε, να το κάνουμε δικό μας, να γίνει κομμάτι του εαυτού μας, να πάρει τη θέση του στο puzzle, να μην υπάρχει πόλεμος με αυτό,
να νιώσουμε ένα. Άρα τι κάνουμε, συνεργαζόμαστε αν είμαστε ένας οργανισμός. Αν όμως δεν είμαστε ένας οργανισμός, είναι σαν το χέρι μου να κάνει ό,τι θέλει. Και το μάτι μου ό,τι θέλει. Και το αυτί μου ό,τι θέλει. Και βλέπεις ότι όλο αυτό το πράγμα, το υποσυνείδητο μέσα μας θα έχει φτιάξει, το διανοητικό, επειδή δεν είναι στο υποσυνείδητο και έχει τα εγώ μπροστά και τις διάφορες σκέψεις, αμφιβολίες, βλέπεις, δεν μπορεί να τα μηχανοποιήσει σε μία έννοια συνεργασίας και αρμονίας και συνεχώς γίνεται πρόβλημα σε κάθε τι που είναι γύρω μας και μπαίνει ανάμεσα και δεν αφήνει αυτό να έρθει να συνεργαστεί με εμάς. Το οτιδήποτε κι αν είναι. Γιατί το κρίνει. Καλό, κακό, καλό, κακό, καλό, κακό. Και έτσι δεν αφήνει μέσα να έρθει εκείνη η συνεργασία, η αγάπη, η ένωση, για να μπορέσει, έτσι, συνεργαστικά πλέον, χωρίς πόλεμο, να κάνει αυτό που πρέπει. Και πάνω σε αυτό θέλω να σου πω, πολλοί άνθρωποι την ειρήνη την έχουν προσφέρει στον κόσμο, όπως ο Τόλε, κάτι άλλο για τα εγώ και κάποιοι άλλοι, έτσι, με μια έννοια παθητικότητας. Αλλά συλλάβετε το κλειδί που σας δίνω τώρα. Αν κάτι είναι φιλικό προς εσάς, άρα νιώθετε οικία, άρα νιώθετε γνωστό, άρα νιώθετε ένα, άρα δεν υπάρχει φόβος, άρα είστε ο εαυτός σας, η στιγμή δεν θα είναι παθητική. Ό,τι έρχεται θα το λαμβάνετε, πλήρη αποδοχή, αλλά θα εκφράζεστε ελεύθερα. Δεν είναι μόνο σταματάω και ό,τι μου έρχεται απλά εγώ το δέχομαι, είναι και δρώ. Είναι ότι δρώ ελεύθερα. Αφού δεν κρίνω, δρώ ελεύθερα. Αφού δεν κατακρίνω, δρώ ελεύθερα. Έτσι δεν είναι. Βάσει τη συνείδησή μου. Και δεν μπαίνω στη μέση πράγματα. Παραπορροφώ και δρώ ελεύθερα. Άρα η μέγιστη φιλικότητα, η μέγιστη ειρήνη σημαίνει μέγιστη ελευθερία να κάνω αυτό που είμαι. Μέγιστη αυθεντικότητα. Παρακαλώ να το προσέξετε αυτό, γιατί είναι μέγα κλειδί σε όλη την παθητικότητα. Την οποία υπάρχει μόλις τις μισό απόψεις από ένα συγκεκριμένο θέμα ή διδασκαλία. Ωραία, με κάλυψες πλήρως. Λοιπόν... Μην το λες συνέχεια, γιατί στο τέλος θα νομίζουν ότι με κολακεύεις. Όχι, όχι, γιατί ήμουν έτοιμος να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και σιγά σιγά ουσιαστικά μου τις απάντησες. Και η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την αγάπη. Έτσι, ουσιαστικά υπάρχει μία έννοια που τις δίνουμε στις μέρες μας που δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή. Τι είναι η αγάπη? Να μου λες τι είναι η αγάπη. Η αγάπη, τι είναι η αγάπη, πώς το κατανοώ, πάλι θα σου πω εγώ, έτσι. Η αγάπη έχει πολλά επίπεδα βάσει των κέντρων των οποίων εμείς συλλαμβάνουμε την ενέργεια και τη μεταφράζουμε. Ένα εγώ, την αγάπη, μπορεί να τη βλέπει από θέμα επιβίωσης. Κάποιος που σε ταΐζει, τον αγαπάς, όπως τα ζώα, βλέπεις. Ένα θέμα συναισθηματικό είναι το θέμα κτητικότητας. Κάποιον τον αγαπάς επειδή είναι δικό σου. Επειδή, ξέρω εγώ, νιώθεις μια συγκίνηση για αυτόν τον άνθρωπο. Σου προσφέρει μια ευχαρίστηση ορισμένων τύπου. Είτε λέγεται επιβίωση, είτε λέγεται συνέστημα, είτε λέγεται διανοητικά σου προσφέρει ένα μέλλον, κάποια όνειρα. Έτσι. Άμα ανεβούμε λίγο πιο πάνω, αγάπη λέγεται ένωση. Τώρα σου κάνω μια ανάλυση έτσι βάσει των κέντρων, το τσάκρα, έτσι, για να καταλάβεις. Άμα ανέβουμε πιο πάνω, η αγάπη λέγεται ένωση και κοιτάμε ότι είμαστε ενωτικοί, θα λέγαμε. Μια αποδοχή είναι η αγάπη. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτό το τσάχρα. Πιο πάνω η αγάπη μπορεί να λέγεται ένωση μαζί με την ελευθερία. Να μπορώ να είμαι αυτό που είμαι και να μπορώ να εκφράζομαι ελεύθερα. Και αυτό ανοίγουμε στην αγάπη και να αφήνουμε τον καθένα να εκφράζεται ελεύθερα. Ασχέτως όμως αν υπάρχει ένωση. Γιατί το ζώο μπορεί να είμαστε ενωτικοί με τα ζώα, αλλά δεν μπορούμε το ζώο να το αφήσουμε να μας δαγκώσει, το κουνούπι να μας πει το αίμα. Τον βλάκα να έρθει να μας κάνει ζημιά, δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Βλέπεις, αγάπη μπορεί να είναι να προβάλλουμε έτσι, ενωτικές καταστάσεις έτσι, και κατανοήσεις το πώς συνδέονται όλοι με όλα, για το μέγιστο όφελος. Έτσι. Αγάπη στο τέλος μπορεί να είναι να ξέρω ότι τα πάντα είναι εαυτός μου και δεν μπορώ να τα βρω μες στον εαυτό μου. Βλέπεις την πραγματικότητα. Σκάσουμε λοιπόν την κοσμική αγάπη από το 7ο, θα λέγαμε το 6ο τσάκρα και πάνω, που τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όλη η αντίληψη, η θεϊκότητα και όλη αυτή η μεγιστή σοφία και η νοημοσύνη που έχει φτιάξει τα πάντα είναι αγάπη. Γιατί είναι κύκλος. Και ο κύκλος, θα λέγαμε, δεν μπορείς να ξέρεις μέσα αν έχει φορά, δεξιά, αριστερά, ποιο τόξο βλέπεις, έτσι. Άρα λοιπόν όλα είναι σε μια ροή. Και αυτό είναι η αγάπη, η ένωση, η ροή. Ότι το ένα είναι
μαζί με το άλλο, ένα κομμάτι, ένα γρανάζι και το ένα συνυπάρχουν, ασχέτως εμείς οι άνθρωποι που νομίζουμε λοιπόν για αγάπη. Όλα ανοίγουν στην αγάπη, ειδικά η αντίθεση. Να το καταλάβετε αυτό. Η αγάπη λοιπόν σε ύψιστο βαθμό δεν είναι συνέστημα. Η αγάπη σε ύψιστο βαθμό δεν είναι παρέα. Η αγάπη σε ύψιστο βαθμό δεν είναι αυτό που ο άνθρωπος νομίζει. Δεν είναι καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Η αγάπη σε ύψιστο βαθμό είναι ότι τα πάντα έτσι μπορούν να αντιληφθούν κάτω από μία αλληλοσύνδεση. Και τώρα οι επιστήμονες βλέπουν ότι όλα τα σύμπαντα αλληλοσυνδέονται. Και αυτό είναι αγάπη. Όλη η αλληλοσύνδεση της συνείδησης περνάει μέσα από όλα τα σύμπαντα και την μπορεί να βιωθεί ενωτικά. Και μπορεί να μας δώσει την έννοια ή τη σύνδεση με το οτιδήποτε υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό γίνεται μέσω της αγάπης. Άρα λοιπόν, σου έδωσα τώρα να καταλάβεις πως οι άνθρωποι λοιπόν βλέπουν την αγάπη σαν ευχαρίστηση. Ξανά, το ξαναλέω. Αλλά αν το ανεβάσουμε πιο πάνω, θα γίνει συγκίνηση. Και αν το κατεβάσουμε πιο πάνω, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, θα λέγαμε, τέτοιο που η συγκίνηση, η νόηση, η δράση και γενικά κάθε στιγμή όλα είναι μέσα στην αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν, από μία κατάσταση και μετά δεν χρειάζεται να λέμε βάλε αγάπη, δώσε αγάπη, στείλε αγάπη, κάνε αγάπη. Άρα στην πραγματικότητα είναι να δεις πως όλο το κόνσεπτ, είτε λέγεται ο άλλος με βρίζει, με πυροβολάει, με κάνει, με δείχνει, πως όλο το κόνσεπτ μπορεί να αξιωθεί σαν τέλειο μέσα στη δική μας την ατέλεια που βλέπουν τα εγώ. Καταλαβές. Άρα πάλι ξαναγυρνάμε σε αυτή την αίσθηση της αποκοπής. Και όταν εμείς νιώθουμε την αποκοπή, που για κάποιο λόγο νιώθουμε την αποκοπή, γιατί μπορεί και η ίδια αποκοπή να είναι μες στην αγάπη. Γιατί πάντοτε η αποκοπή συμβάλλει στην κατανόηση του εαυτού. Καταλάβεις τι λέω. Βεβαίως. Από αυτή την έννοια λέμε ότι πάμε στο κέντρο, από αυτή την έννοια καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα είναι ενωτικά, από αυτή την έννοια δεν υπάρχει καλό κακό, από αυτή την έννοια υπάρχει η ουδετερότητα, από αυτή την έννοια έτσι της αγάπης. Αλλά η αγάπη λοιπόν σε αυτό το ύψιστο βαθμό εννοείται έτσι. Όποιοι την καταλαβαίνουν λοιπόν έτσι την αγάπη, σας είπα, τα όντα που λειτουργούν πάνω από τα δικά μας, τα λέγαμε, τσάκρα, τα κατωδιαφραγματικά, μπορούν να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά, με άλλο κόνσεπτ, έτσι, χωρίς τη δική μας έννοια του καλού και του κακού. Γιατί όλα μετά είναι αναλόγως το τι επέκταση θες να δώσεις. Και όταν η επέκταση που θες να δώσεις, καταλαβαίνεις ότι ό,τι επέκταση και θες να κάνεις, το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις είναι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, να φέρεσαι ενάντια στην ελεύθερη βούληση, γιατί ξέρεις ότι είναι ενωτική. Ξέρεις ότι ο καθένας μέσα στην αγάπη έχει διαλέξει να έχει το δικό του κόσμο, το δικό του σύμπαν. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τώρα μπορεί να μπερδευτείς λίγο, γιατί είπαμε, τώρα σου μιλάω ουδέτερα, και αυτό που λέμε στην αρχή καλό, κακό, αρνητικό, μπορεί από μία άλλη άποψη να φανεί καλό, θετικό. Αυτές οι συναλλαγές λοιπόν γίνονται μέσα μας. Αυτές οι συναλλαγές γίνονται σε κάποιον άνθρωπο που αρχίζει και αφυπνίζει το τσάκρα του λαιμού στη σωκοπή, που γίνεται η σύνδεση του αρνητικού και του θηλυκού. Λοιπόν, αυτή η σύνδεση λοιπόν μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές και να μπει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση να κατανοήσει και τις δύο όψεις του νομίσματος και θα λέγαμε να βάλει σε μια ροή τη θηλυκή και την ασθενική ενέργεια ώστε να σχηματίζει κύκλο. Αυτό είναι το κόλπο. Ούτε ασθενική παραπάνω, ούτε θηλυκή παραπάνω, αλλά το κάθε τι έτσι μέσα ώστε να σχηματίζει κύκλο. Μόλις το καταλάβετε αυτό, θα δείτε ότι έτσι μόνο συμβαίνει η ροή. Δεν γίνεται μόνο ασθενική, μόνο θηλυκή ενέργεια, μόνο θετικό, μόνο αρνητικό. Γι' αυτό το σύμπαν το κάνουμε το 8, για να δείξουμε στην πραγματικότητα ότι πάντα έχει αυτούς τους δύο πόλους και στη μέση στο κέντρο. Άρα πάντα γυρίζει η ενέργεια. Πάντα γυρίζει η ενέργεια. Πάντα γυρίζει η ενέργεια. Ωραία. Εντάξει, αυτή είναι η δική μας αντίσταση του εγώ πάνω σε αυτή τη ροή. Γιατί το εγώ τι κάνει, πολλώνεται. Και όταν έχει την ώρα να πάρει τη θετική, έχει πάρει ήδη διαφορετικό πόλο και αντιστέκεται. Καταλαβες, κάθε τι μέσα του γυρίζει το 8 σε κάθε τι μέσα μας. Και αυτό το 8 λοιπόν, αν εμείς μένουμε στην πολικότητα εκείνη και δεν μπορούμε να αλλάζουμε, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι και η αντίσταση.
Άρα τι πρέπει, κάθε σενάριο να μπορούμε να το δούμε εξελικτική ακροθετική και αρνητική του, θα λέγαμε, ενέργεια. Δεν λέω καλό-κακό, θετική, αρνητική ενέργεια και τότε θα καταλάβουμε τι είναι το καλό, όπως σας είπα, κάπα λάμδα προχωράω, από το κακό, κάπα κάπα επαναλαμβάνω. Χωρίς να λέμε, περίμενε και λίγο να σου πω για κάτι, επειδή ένα-ένα τώρα μου έρχονται, για να καταλάβουμε λοιπόν, καμιά φορά θα μιλήσουμε για τις κολάσεις και τους παραδείσους, για να καταλάβουμε λοιπόν ότι η επανάληψη είναι αυτό που στην πραγματικότητα εμείς εννοούμε κακό. Έτσι, με αυτή την έννοια, όποτε λέμε το κακό, ή το πλανητικό κακό, ή το ανθρώπινο κακό, μια ζωή, μια επανάληψη, και αυτό φέρνει τη διάλυση, και η διάλυση φέρνει την αναγέννηση. Προσέξτε, τα πάντα είναι ενέργεια που μεταλλάσσεται. Τίποτα δεν χάνεται, γι' αυτό είμαστε αιώνιοι. Απλώς να σας πω ότι κάθε φορά η καταστροφή φέρνει και μια ανανέωση, γιατί τίποτα δεν καταστρέφεται. Έτσι. Μπορεί να λέει καταστρέφεται, μεταστρέφεται, αλλά στην πραγματικότητα το μόνο που είναι, είναι η άποψη, η συνείδηση, η πολικότητα, η ενέργεια είναι μία. Καταλάβεις λίγο. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ακόμα και το αιώνιο, θα λέγαμε, είναι περιορισμένο. Πολύς λόγος γίνεται για τις διαστάσεις. Θα μας πεις, μπορείς να μας πεις τι είναι αυτές οι διαστάσεις. Ναι, θα σου πω, θα μιλήσουμε για τις διαστάσεις, είναι και μεγάλο θέμα. Και δεν ξέρω αν και στο Facebook εκεί πέρα έχουν γράψει τίποτα, γιατί το βάλαμε τελευταία στιγμή που είχαμε τα προβληματάκια και μήπως έχουν γράψει τίποτα, καμία ερώτηση. Ναι, θα κοιτάξω. Εντάξει. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, λες για τις διαστάσεις. Εντάξει, τρεις διαστάσεις, το Ευκλήδη, τις ξέρουμε. Η τέταρτη διάσταση είναι ο χρόνος. Αυτές τι είναι, αντιληπτικές διαστάσεις. Μετά υπάρχουν διαστάσεις οι οποίες, θα λέγαμε, είναι ο χωροχρόνος. Με ποια έννοια. Ότι τώρα λέμε, α, στην τρίτη διάσταση, μετά η τέταρτη διάσταση είναι το αστρικό, έτσι, που λένε πολύ ο χρόνος, ή το διάστημα, έτσι, και η πέμπτη διάσταση είναι μια άλλη ζώνη. Και μετά υπάρχει πάλι ένα άλλο διάστημα. Απλώς τώρα στο δικό μας τον κόσμο, τώρα, επειδή ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά, θέλω να καταλάβετε ότι φανταστείτε τις διαστάσεις, όχι τις διαστάσεις μόνο αυτές που αντιλαμβανόμαστε εμείς τώρα σαν άνθρωποι, αλλά φανταστείτε τις κοσμικές, τα λέγαμε, διαστάσεις. Δηλαδή τι, ορισμένα πλαίσια, ορισμένες σπήρες, που στη μέση έχουν ένα κενό, όπως ξέρετε πώς είναι η σπήρα, αυτό το κενό είναι το αστρικό κενό. Και οι σπήρες είναι οι διαστάσεις της συνείδησης. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε φορά που η σπήρα γυρίζει, πρώτη διάσταση, είναι όλα τα όντα σε μηχανική μορφή που φτιάχνουν αυτόν τον τύπο όλων των στοιχείων του πίνακα, θα λέγαμε, που έχουμε εμείς το πίνακα των στοιχείων της χημείας. Έτσι. Και μετά η δεύτερη διάσταση μπορεί να φτάνει όλο το φυτικοζωικό βασίλειο, που είναι όλα εκείνα τα όντα που η συνειδησιακή τους κατάσταση μπορεί να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μετά η τρίτη διάσταση, τα λέγαμε, είναι εκείνη το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς. Που βλέπουμε και τη δεύτερη και την πρώτη διάσταση, αλλά είμαστε θυσιασμένοι στην τρίτη διάσταση. Έτσι. Καταλάβετε λοιπόν από τη δική μας την πλευρά τώρα, που λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, η τέταρτη διάσταση που λέει είναι ο χρόνος και μετά η πέμπτη, τι εξηγούμε. Εξηγούμε πάνω σε αυτό το όλο το 3D κατάσταση τώρα που παίζουμε. Η τέταρτη διάσταση λοιπόν είναι το αστρικό ανάμεσα στην πέμπτη σπήρα συνειδησιακής κατάστασης. Μόλις πάμε εμείς στην πέμπτη σπήρα, η πέμπτη σπήρα ανάμεσα στην πέμπτη και στην έκτη και στην έβδομη, επειδή όσο ανεβαίνουμε τις σπήρες, οι σπήρες αρχίζουν και χάνουν, θα λέγαμε, αυτή την πυκνότητα που έχει όπως έχουμε εμείς τώρα. Άρα με το αστρικό κενό η σπήρα αρχίζει και θα λέγαμε περιέχεται το φως πιο πολύ με στο σκοτάδι, το αστρικό θα λέγαμε, ή την ακτινοβολία του κάθε κύκλου της σπήρας. Καταλάβετε λοιπόν ότι οι άλλες διαστάσεις, η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη που θα παίζουμε σαν όντα, και εμείς θα έχουμε ένα σώμα πιο διαμπερές, θα λέγαμε, στην ενέργεια, αλλά και τα αστρικά πεδία θα ενσωματώνονται, πάνω στις άλλες διαστάσεις. Άρα αυτό τι μας κάνει. Μας κάνει τα όνειρα των αστρικών πεδίων, επειδή εκεί είναι η ακτινοβολία και οι προβολές μας και ο νους μας, να αρχίζουν να, λέγαμε, να γίνονται σχεδόν ίδια μορφή με
με τη ζωή μας. Άρα τι θα κάνουμε, θα υλοποιούμε τα όνειρά μας. Άρα εμείς δεν χρειάζεται να κοιμόμαστε τόσο πολύ για να ονειρευόμαστε. Καταλαβαίνετε όλα αυτά που σας είπα, να τα ακούσετε ξανά και ξανά και ξανά, για να καταλάβετε λοιπόν τι θέλω να πω. Απλώς φανταστείτε αυτό το πράγμα, ότι κάθε διάσταση δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά από διάφορα πλαίσια φωτός, πυκνότητας φωτός. Έτσι λοιπόν, επειδή τη διάσταση πάντα ξυπνά, ξεκινήσουμε ένα μέτρο που τη μετράμε και πιάνουμε το ανθρώπινο μέτρο. Το ανθρώπινο μέτρο είναι αυτές τις τρεις διαστάσεις, τέταρτη ο χρόνος. Τώρα, όταν λέμε πέμπτη διάσταση, μιλάμε το να βγούμε έξω στο διάστημα και να μπορούμε να βιώσουμε ένα άλλο είδος συχνότητας ζωής. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Εκείνη λοιπόν η γη που θα ανέβει στην πέμπτη διάσταση, που λένε, και θα μπει σε μια άλλη συχνότητα κατάστασης, εκείνοι οι άνθρωποι λοιπόν που θα βρίσκονται πάνω και θα είναι πέμπτοδιαστατικοί συλλογικά μαζί με τη γη, καταλαβαίνεις ότι εκεί θα έχουν δικά τους αστρικά πεδία, δικές τους, θα λέγαμε, προβολές του εαυτού τους. Και όταν θα πέφτουν για ύπνο τα όνειρά τους, δεν θα είναι σαν και εμάς που θα πηγαίνουμε στις κατώτερες διαστάσεις των αστρικών και θα βλέπουμε φιάλτες, όνειρα, ξέρεις, με τέτοια πράγματα, αλλά ακόμα και τα όνειρά τους, και θα έχουν παραπάνω συνδεκτικότητα και ενθύμηση και σαν να ζούνε πιο πολύ και τα όνειρά τους, μέχρι που στο τέλος, όσο ανεβαίνουν διαστάσεις, θα λέγαμε, ο άνθρωπος θα αρχίζει να βιώνει πραγματικά τον όνειρό του και θα είναι σαν να υλοποιεί τη ζωή του χωρίς τη διαδικασία του χρόνου. Αυτό το concept, τώρα που άκουσες, καταλαβαίνω ότι είναι πολύπλοκο, δεν μπορώ τώρα σε λιγότερο χρόνο να το εξηγήσουμε παραπάνω. Αυτό όμως που μπορώ τώρα να κάνω και θέλω να δώσετε μεγάλη βάση αυτό, είναι για να σας, θα σας δώσω μια αλληγορία. Θα σας δώσω την αλληγορία του υπολογιστή. Ο υπολογιστής, όπως όλοι ξέρουμε, ενώ είναι τρισδιάστατος, όλα μέσα και τα μηχανικά πράγματα, έτσι το σκληρό δίσκο, τον επεξεργαστή, εμείς είμαστε οι χρήστες, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό όμως που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή εμείς, αυτό που δουλεύει ο άνθρωπος, έτσι συγκεκριμένη εποχή και συνδυσιακή του ανάπτυξη, είναι μέσω της επιφάνειας εργασίας. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Μέσω της επιφάνειας εργασίας δεν μπορούμε ποτέ να φύγουμε από την επιφάνεια εργασίας. Ποτέ δεν μπορούμε να φύγουμε από την επιφάνεια εργασίας. Μπορούμε να ανοίγουμε παράθυρα, να λέμε ότι μπαίνουμε μέσα στους φακέλους, μπορούμε συνδυσιακά να χωνόμαστε, αλλά τα πίξελ είναι στην επιφάνεια εργασίας. Έτσι είμαστε και εμείς, φίλοι μου. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν φεύγουμε από τη διάσταση που καταλαβαίνουμε. Αλλά μπορούμε να φέρουμε αντανακλαστικά τις άλλες διαστάσεις μέσα μας. Καταλαβαίνετε τι λέω, ποτέ δεν φεύγουμε άλλες διαστάσεις. Όλα αυτά είναι από παραδόσεις για να καταλάβει ο κάποιος ότι φεύγει, κάνει τείχνη, αλλά ποτέ δεν φεύγει. Όλα είναι σε μία διάσταση, τη δική μας, αυτή που αντιλαμβανόμαστε, και έχει όριο. Οι επόμενες διαστάσεις απλά αντανακλούνται πάνω σε εμάς. Καταλάβετε λοιπόν αυτό που σας λέω. Αυτό που βλέπετε είναι η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Μέσω από εκεί, ενώ σας φαίνεται ότι μπορείτε να μπείτε και να πειράξετε και να ενωθείτε με το σκληρό δίσκο, με το κουτί, με το μηχάνημα, και να πειράξετε τους φακέλους και να μπείτε μέσα σε άλλο φάκελο, το μόνο που κάνετε όμως είναι να δουλεύετε από την επιφάνεια εργασίας. Έτσι, από την επιφάνεια εργασίας, γιατί υπάρχουν συνδέσεις. Ποτέ δεν φεύγετε από την επιφάνεια εργασίας. Ακόμα και όταν σας δείχνω ότι έχετε μπει στο σκληρό δίσκο και φαίνεται ταινία, που μπορεί να είναι για ένα πρόγραμμα ή να πειράζετε την κάρτα μνήμης, να πειράζετε τα πάντα, είστε επιφάνεια εργασίας. Θέλω να καταλάβετε αυτό. Ξέρω ότι παλιά τα σκαλίες, το ένα το άλλο, ο κόσμος δεν ήξερε, ήταν αμόρφωτος, του λέγανε, νόμιζε ήταν αλλού. Ο εγκέφαλος αρχίζει να διαφοροποιείται, το πλαίσιο αντίληψης θα ανοίξει, ορισμένες προκυφές του εγκεφάλου και της καρδιάς θα γίνουν ακόμα πιο ευαίσθητες και θα είναι σαν στη δική μας διάσταση, το ξαναλέω, στη δική μας διάσταση να μπορούμε να έχουμε παραπάνω ένα κλάση των άλλων διαστάσεων. Ποτέ όμως δεν έχουμε τη διάσταση. Όπως και το άλλο που θέλω να πω. Κάθε τι που μπορεί να βιωθεί, μόνο ατομικά, μόνο σαν εαυτός. Ακόμα και αυτό που λένε μερικοί ότι φεύγω, ότι μπαίνω στο κενό, ό,τι πράγματα, δεν μπορείς να βιώσεις κάτι αν δεν είσαι κάτι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αν ήσασταν τα πάντα, δεν θα βιώνατε τίποτα. Γιατί τα πάντα δεν έχουν συνείδηση του εαυτού τους. Έτσι. Πρέπει να φτιάξεις αυτό για να βιώσεις κάτι. Για να βιώσεις αυτό. Δεν υπάρχει βίωμα χωρίς απόσταση.
Θα το καταλάβετε. Όλοι αυτοί που μπαίνουν σε μια εκμηδένση αυτού δεν μπορούν να τη συλλάβουν. Γιατί είναι εδώ. Ποτέ. Μια αντανάκλαση έχουν. Ποτέ δεν πάνε εκεί που λένε. Όπως σας είπα στην αρχή, το δέντρο, εμείς είμαστε καρποί. Ποτέ δεν είμαστε ο κορμός. Μπορεί να συλλάβουμε την έννοια του κορμού. Ποτέ δεν είμαστε ο κορμός. Ποτέ δεν είμαστε ο κορμός. Παραπάνω μία άποψη ενωτική έξω από το δέντρο. Είμαστε οι καρποί και ποτέ δεν θα αλλάξουμε. Να το καταλάβετε αυτό. Έτσι και αυτοί που λένε τη διάλυση αυτού και μπαίνουν σε μια κατάσταση να νιώσουν την ολότητα, δεν μπορείς να βιώσεις κάτι αν δεν είσαι κάτι. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολες έννοιες αυτές που δίνουμε, αλλά οι πεπιθήσεις πρέπει να αλλάξουν. Μπαίνουμε σε μια κατάσταση νέας εποχής. Μην τρώτε μασημένες τροφές. Πρέπει να είστε λίγο κοφτεροί σε αυτά τα πράγματα που ακούγονται, έτσι, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Άρα, ξεμπλοκάροντας, θα λέγαμε ορισμένα πράγματα, και τώρα με την έννοια που μας αφήνει ο περιορισμός, θα λέγαμε της γης, θα ξεμπλοκαριστούν και θα αλλάξουν ορισμένες ενέργειες, θα αφημιστεί λίγο ακόμα όλο το σύστημα και θα αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε αντανακλάσεις των άλλων επιπέδων. Να σε κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν σε αστρική προβολή, ας πούμε, ή που κάνουν συνειδητά όνειρα, ουσιαστικά παίρνουν μια γεύση, έτσι όπως λες, ή γεύονται κάποια πραγματικότητα σε εισαγωγικά. Κοίταξε να δει. Αυτό γίνεται ακόμα και στο ταξίδι στον χρόνο. Δηλαδή, τι γίνεται. Κάθε φορά που κάνεις εσύ μια αστρική προβολή, γι' αυτό λέγεται προβολή. Γιατί προβάλλεις τα αστρικά φώτα τον εαυτό σου, τη συνείδησή σου. Όσο πιο πολύ το προβάλλεις τον εαυτό σου και φύγει εντελώς η συνείδηση, θα είναι σαν να έχεις σώμα. Και θα βλέπεις χέρια, πόδια, σαν να ζεις κανονικά. Όσο λιγότερο το προβάλλεις, καταλήγει να είναι σαν μια φαντασία σου, σαν ένα όραμα, σαν μια σκέψη. Άρα το θέμα είναι πού εστιάζει η συνείδησή σου. Έτσι. Όλα αυτά είναι προβολές συνείδησή μας. Πού όμως. Προβολές συνείδησή μας κάπου που υπάρχει μέσα μας. Πρέπει να σου πω, σαν τι, σαν πεποίθηση, σαν αντανάκλαση. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που, λοιπόν, που προβάλλουμε τον εαυτό μας, έτσι, έξω, είναι ορισμένες προβολές πάνω σε τι. Πάνω σε τι. Για σκέψου, πάνω σε μια αρχιτεκτονική που εμείς ήδη έχουμε κάνει. Πάνω σε μια αρχιτεκτονική που το υποσυνείδητο μας έχει φτιάξει. Αλλά και στην αρχιτεκτονική την ήδη υπάρχουσα, γιατί σε αστρική προβολή δείχνεται ότι βλέπεις το πραγματικό, το 3D που υπάρχει, ας πούμε. Θέλω να διαβάσετε και να εννοήσετε με πολύ προσοχή το έργο του Inception, γιατί έχει πάρα πολλά μυστικά. Πάρα πολλά μυστικά. Αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι ότι κάθε φορά που προβάλλουμε τη συνείδησή μας κάπου, έτσι, στην πραγματικότητα δημιουργούμε αυτό το κάπου, είναι δημιουργημένο ήδη μέσα μας με πληροφορίες και αυτόματα προβάλλουμε τη συνείδησή μας κάπου που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Άλλωστε και τώρα αυτό το πράγμα που λέμε τώρα ζωή, εμείς δεν το έχουμε δημιουργήσει. Σωστά. Δημιουργικά με όλα τα άλλα τα πράγματα. Mm-hmm. Δημιουργικά εγώ και εσύ και το ένα και το άλλο, απλά μπεζούμε στο ίδιο όνειρο. Έτσι είναι και η αστρική προβολή. Προβάλλεις ένα όνειρο που ο άλλος ομοιοκραταστικά μπορεί να εμφανιστεί προς άλλος σαν να παίζει ζωή, κανονικά. Άλλωστε και τώρα εμείς τι κάνουμε. Μερικώς δεν βλέπουμε τα όνειρά μας. Δεν είμαι το εγώ στην Κρήτη ούτε σε εδώ. Έτσι είναι. Άρα μερικώς εμπλέκουμε τα διάφορα όνειρά μας. Αν θέλω εγώ συνειδησιακά πιο πολύ να έρθω κοντά σου, πρέπει να πάρω το πλοίο και να έρθω. Ή το αεροπλάνο, ναι. Σωστά. Μπράβο. Είναι έτσι το χώρος αυτός. Στον άλλο χρόνο λοιπόν της προβολής, αν θέλουμε πραγματικά με κάποιον να ενωθούμε, ο καθένας ενώνει πραγματικότητες. Καταλαβαίνεις. Και αυτή η προβολή λοιπόν που κάνουμε, δημιουργούμε. Και επειδή δημιουργούμε και έχουμε δημιουργήσει πάνω από τη γη εθερικά, άμα δεις, υπάρχουν στρώσεις με διάφορες προβολές πολλών ανθρώπων, συλλογικές, στον εθερικό τομέα και έχουν δημιουργήσει πόλεις, έχουν δημιουργήσει οικίες. Κάθε όνειρο που βλέπεις μέσα υπάρχει μια αρχιτεκτονική, είτε δική σου είτε άλλο. Κάθε όνειρο, δεν σου μιλώ τώρα για αστρική προβολή, που είναι σχεδόν το ίδιο. Άρα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό που βλέπεις ήδη υπάρχει. Άλλα είναι πιο σταθερά γιατί οι συλλογικοί άνθρωποι ενώνονται σε αυτά, άλλα είναι ασταθή και με το που φύγεις διαλύονται, αν τα έχεις δημιουργήσει εσύ. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό το πράγμα που λες εσύ, αστρική προβολή, είναι με τι θες να συνδεθείς. Τα πάντα είναι με τι θες να συνδεθείς. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ο κόσμος. Όχι, εγώ κατάλαβα πάντως. Εντάξει. Γιατί, ξέρεις, κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα,
Έτσι, ακούει φυσικά οτιδήποτε οι δασκαλοί έχουν γραφτεί και νομίζω ότι η αστική προβολή μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο μαγικό, κάτι πιο έτσι, αλλά τα πάντα είναι το που εμείς εστιάζουμε τη συνείδησή μας. Η συνείδηση είναι αυτό που μένει στο κορμί, η συνείδηση είναι αυτό που φεύγει, η συνείδηση είναι αυτό που τρέχει σε όλους μέσα μας. Η συνείδηση μπορεί επίσης να μεταταξιδέψει σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όχι μόνο σε αυτό που λέμε άνθρωπος, αλλά και αυρικά. Και αυτό είναι το φαινόμενο της αστικής προβολής. Δηλαδή, η συνείδηση, και πάνω σε μερικά σεμινάρια που έχω κάνει, έτσι, μπορεί να ταξιδεύει και μέσω του ηλεκτρομαγνητισμού. Δεν μπορεί να μένει στο σώμα μόνο, και μόλις πεθαίνει το σώμα, ακολουθάει ένα κέλυφος ηλεκτρομαγνητισμού, θα λέγαμε τις πυκνότητες, έτσι. Άρα, καταλαβαίνεις ότι η συνείδηση είναι το μόνο που συνεχίζει να υπάρχει. Και τι είναι η συνείδηση στην πραγματικότητα? Η αντίληψη, η πληροφορία, η επίγνωση, αυτό που σχηματίζει, έτσι, κάτι και που δένει μια πληροφορία ώστε να την κάνει άτομο, ώστε να την κάνει φορέα, ώστε να την κάνει αυτό. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο από δεμένες πληροφορίες. Πρόσεξε, μαγνητικά δεμένες πληροφορίες. Πρόσεξε, σου λέω, τι είμαστε όλοι? Μαγνητικά δεμένες πληροφορίες. Είτε λέγεται μόριο, άτομο, νάτριο, κύτταρο, ακριβώς. Είμαστε μαγνητικά δεμένες πληροφορίες. Αυτό πάμε εμείς να διευρύνουμε. Να γίνουμε όντα, έτσι, με περισσότερες μαγνητικά δεμένες πληροφορίες. Αλλά να γίνει αυτό, πρέπει τις πληροφορίες να μην τις παίρνουμε όπως παλιά, όπως τις παίρναμε στις χοντροειδή, αλλά να τις παίρνουμε πιο ενεργειακά τις πληροφορίες. Πρέπει να μπαίνουν στους κρυστάλλους μέσα μας τώρα, στους εγκεφαλικούς κρυστάλλους πληροφορίες, με άλλου είδους ενέργεια. Καταλαβαίνεις. Είναι σαν κάτι να το έχεις σε άπνια, να το μετατρέψεις σε MP3 και μετά να το κάνεις αυτό το γραμματάκι, πώς το λένε, το ματρόσκα. Mm-hmm. Κάποιος που ξέρει από υπολογιστές καταλαβαίνει η πληροφορία τώρα πώς συμπυκνώνεται ή μεγαλώνει, ε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πράγμα. Ωραία. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα σηκώνουν πολλή ανάλυση και θα ξανασχοληθούμε προφανώς και με κάποιες ερωτήσεις που μπορεί κάποιοι φίλοι να έχουν. Ναι, επίσης να σου πω τώρα ότι στην πραγματικότητα αρχίζει και ενώνεται, όπως είπα και την άλλη φορά, η επιστήμη. Η επιστήμη μαζί με τη θρησκεία, η θρησκεία μαζί με τη φιλοσοφία. Καταλαβαίνεις, όλα αυτά θα γίνουν ένα, θα ομοποιηθούν, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι επειδή τα πάντα είναι ένα, κάθε τι μπορεί να μας ανεβάσει υψηλά. Κάθε τι μπορεί να μας δώσει την επίγνωση, έτσι, και να μας δώσει, επειδή όλα είναι ολογραφικά, γιατί μιλάμε τώρα και με τεχνολογία, έτσι, όλο το σύμπαν μας είναι μια τεχνολογία, δεν είναι κάτι άλλο. Μια τεχνολογία από ορισμένα ανώτερα όντα που μπορούν να φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι όλο αυτό το ολογραφικό, θα λέγαμε, ένα είδος τεχνολογίας, έτσι. Ας κατέβουμε όμως τώρα σε αυτές τις κατανοήσεις τις απλές, τις ανθρώπινες, έτσι, τις πιο συμβατές με το μέσο άνθρωπο. Και να πούμε στην πραγματικότητα ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τόσες πολλές ορολογίες διαφορετικές χωρίς εμείς να μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση μέσα μας. Καλό θα ήταν να μπείτε σε μια ορολογία που την κατανοείτε περισσότερο, που την έχετε αναλύσει μέσα στην ουσία περισσότερο τις λέξεις, που ξέρουν τι σημαίνουν οι λέξεις, ξέρετε τι σημαίνει κάθε λέξη. Και θα δείτε λοιπόν ότι ακολουθήστε αυτή τη συγκεκριμένη, θα λέγαμε, διδαχή. Ακολουθήστε αυτή τη συγκεκριμένη πρακτική. Αυτή που είναι πιο γνώριμη σε εσάς, πιο οικία. Και αν ακόμα δεν είναι διδαχή, πρακτική, οτιδήποτε, ακολουθήστε τη ζωή σας την ίδια. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα σχολείο. Ακολουθήστε το δικό σας σχολείο. Όσο πιο δικό σας είναι κάτι, τόσο σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε. Τέρμα. Όσο και αν στέλνετε αλλού το Θεό, αλλού τη γνώση, αλλού τη σοφία, αλλού το φως, πάνω απ' όλα δείχνει το επίπεδο της εξέλιξης που είστε. Όσο μεγαλώνετε το φως, ο Θεός, τα πάντα θα έρχονται μέσα σας. Στην αρχή θα είναι κάπου μακριά στο Τιβέτ, μετά θα είναι σε ένα δάσκαλο πιο κάτω, μετά θα είναι δίπλα στο περιβάλλον σας και μετά θα είναι μέσα σας. Πρέπει να μάθετε σιγά σιγά, για όποιο θέλει, δεν πρέπει, αναλόγως στο εξελικτικό του πεδίο, πώς το Θεό, τη γνώση, το φως, τα πάντα να τα φέρνει μέσα του και να βρίσκει τις απαντήσεις μέσα του. Αν ο άλλος φεύγει από το ένα πόλο της γης, για να πάει στο άλλο πόλο της γης για να πάρει απάντηση, όσα τα χιλιόμετρα και το ταξίδι και η απόσταση, τόσα χιλιόμετρα και απόσταση και το ταξίδι μέσα στο κέντρο του έχει. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, αυτό ζούμε. Αλλά ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δει στη στιγμή,
στο τώρα, στο οτιδήποτε. Το Θεό είναι ο άνθρωπος που συγκεκριμενοποιεί, έτσι, σε εκείνο το επίπεδο και μέχρι να φύγει αυτό το επίπεδο πάντα θα ψάχνει. Πάντα θα ψάχνει γιατί δεν μπορεί να το έχει. Δεν μπορεί να βιώσει πληρότητα όταν πάντα ψάχνεις κάτι. Ωραία. Κάθε επίπεδο έχει τη γνώση του. Μην μπερδεύεστε. Γι' αυτό η διαδικασία είναι φαινομενική στην πραγματικότητα. Έτσι. Είναι φαινομενική. Με το κάνεις κλικ και αλλάζεις επίπεδο, είσαι αυτόματα ενωμένος με όλη τη γνώση αυτού του επίπεδου. Άρα πρέπει ουσιαστικά πρώτα απ' όλα να γίνουμε συνειδητοί στα κατώτερα επίπεδα και μετά, όταν τα έχουμε μέσα μας, να... Για να έρθει η τάξη, mm-hmm. ή για να έρθει η πειθαρχία, ή για να έρθει το οτιδήποτε για μας που το θεωρούμε αρκετή, είναι φυσικό ότι πρέπει να μάθουμε την κακία. Δηλαδή, μέσω από αυτό που δεν είμαστε, να δούμε τι είμαστε, και μέσω από αυτό που είμαστε, να ενωθούμε με αυτό που δεν είμαστε. Και να γίνουμε τελικά ένα όλα. Πολύ ωραία. Εντάξει, πρέπει να το ξανακούσετε άμα δεν ακούτε, έτσι να μην το επαναλαμβάνω συνέχεια, αλλά να ξανακούσετε αυτά που λέω, για να δείτε ότι όλα λειτουργούν έτσι. Βέβαια, στο βίντεο θα ανέβει ούτως ή άλλως σε κάμποση ώρα και θα μπορούν όλοι να τα ακούσουν και να το δουν. Ωραία. Να γράψω μια ερώτηση και στο Facebook, τίποτα ή όχι. Δεν έχουν, γιατί προφανώς επειδή καθυστερήσαμε, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα σήμερα. Ωραία. Και καθυστερήσαμε μισή ώρα. Την επόμενη φορά όμως θα το ανακοινώσουμε πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία οι φίλοι να γράψουν τις ερωτήσεις τους. Οκ, ίσως το δοκιμάσουμε την προηγούμενη μέρα, οπότε... Οπότε, ναι, νομίζω ότι είμαστε στον αέρα περίπου μια ώρα. Απάντησε στις ερωτήσεις που είχα. Δεν έχω κάτι άλλο προς το παρόν. Ευχαριστώ για τη δημιουργία. Και μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχες οι αναλύσεις. Προτείνω τώρα τις μέρες των Χριστουγέννων, άμα δεν κάνουμε άλλο βιντεάκι, ο κόσμος να κοιτάξει λίγο την εσωτερική διδασκαλία της χριστικής μύσης, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να το εξηγήσουμε μαθήλιο κι άλλο, θα το βοηθήσει πολύ για να συλλάβει την έννοια των εσωτερικών Χριστουγέννων, έτσι. Ωραία, την επόμενη φορά λοιπόν θα αναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους, έτσι, χαιρετίσματα στην Κρήτη και σε όλους τους φίλους μας. Καλές γιορτές, πολλά φιλιά και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά σύντομα. Θα τα πούμε, φίλε. Μόλις προβάλλω τον εαυτό μου, εντελώσει εκεί πέρα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά στα μάτια. Καλή συνέχεια. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά.